κυρίες και κύριοι, γεια σας στο Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος για άλλη μια φορά κοντά σας και μιλάμε για πράγματα που οι άλλοι δεν μιλούν. Όχι γιατί δεν θέλουν, δεν ξέρουν ή δεν μπορούν ή δεν σκέφτονται, δεν ξέρω για ποιον λόγο το λέω αυτό. Το λέω γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσεγγιστούν με μια άλλη ευαισθησία. Πρέπει να προσεγγιστούν με μια διεπιστημονική ματιά. Πρέπει να επικοινωνηθούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μονοδιάστατοι. Ένας τέτοιος είναι ο προσκεκλημένος σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Το ξέρετε όλοι φυσικά, δεν κομίζω καμίαν γλάφκαν εις Αθήνας. Είναι ο Στράτος ο Θεοδοσίου. Γεια σου Στράτο μου. Γεια σου Γιώργο. Είσαι εδώ για το καινούριο σου παιδί, το οποίο είναι παχουλό-παχουλό. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο βιβλίο, σαν ντούβλο είναι. Κοιτάξτε εδώ πέρα ένα βιβλίο. Όμως το θέμα του είναι καταπληκτικό και ρομαντικό μαζί. Το τίτλος του είναι «Αστρομυθολογία». Στράτο μου, ξεφεύγεις από τα στενά όρια της αστρονομικής, της καθαρά αστρονομικής αστροφυσικής επιστήμης, ξέρω εγώ, του διαστήματος, και τσιμπολογάς στοιχεία από εκεί που νομίζω εγώ ότι είναι η μεγάλη δεξαμενή όλων των επιστημών, την μυθολογία. Και όλα τα έθνη είχαν μυθολογία, όλοι οι λαοί είχαν μυθολογία, σε όλο τον πλανήτη είχαν μυθολογία και κάτι θέλαν να πούν αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς τους μύθους. Καταρχήν πες μου πότε βγήκε το βιβλίο, από ποιες εκδόσεις βγήκε, πού μπορεί κανείς να το βρει. Εγώ καταρχήν θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι ερευνητής, είναι δημοσιογράφος. Έχουμε την ίδια οπτική γωνία για τα θέματα. Αστρομυθολογία, πράγματι, είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου και είναι ο αστρονομικός αποσυμβολισμός των ελληνικών μύθων και όχι μόνο, και όλων των αρχαίων λαών. Σκέφτηκα από πολύ παλιά ότι ένα βύθισμα στην αστρονομία, στην αστροφυσική, κατά καιρούς το έχουν κάνει πάρα πολλοί Έλληνες, αστρονόμοι και αστροφυσικοί, προφανώς, και διεθνώς ακόμα περισσότεροι. Αλλά ένα βύθισμα στο αναζητώντας τις ρίζες της γνώσης δεν το έχουν κάνει πολλοί. Αν το έχουν κάνει στην Ελλάδα θα είναι 2-3 και παγκόσμια πάλι 2-3, δηλαδή όλοι να είμαστε στα δάχτυλα του ενός χεριού, 5 άτομα. Και έγινε ένα βύθισμα στην μυθολογία που είναι γενουσιοργός αιτία για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να έρθουμε στο πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Αυτό γιατί δεν είναι βιβλίο. Αυτό εδώ πέρα είναι μελέτη ζωής τώρα, ξέρω εγώ. Αλήθεια είναι ότι δουλευόταν αυτό το βιβλίο 12 χρόνια. Ναι. Το 2007, το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια, έρχεται ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και μου λέει θα κάνουμε ένα συνέδριο επιστήμη και τέχνη. Επιστήμη η φυσική, η αστρονομία, η αστροφυσική και η τέχνη από τη μια. Εσύ λοιπόν μου λέει που είσαι αστρονόμος πρέπει να βρεις τη σχέση της επιστήμης σου με την τέχνη. Λέω πώς θα το κάνω θα αυτά. Λέει κοίταξε θα βρεις τον τρόπο. Σκέφτηκα λοιπόν το εξής. Υπάρχουν οι μεγάλες αστρικές περίοδοι όπως λέμε. Μια τελεία εδώ. Όταν κάνει ο άξονας της γης, ουσιαστικά ο άξονας του κόσμου, μια πλήρη περιφορά, το ξέρουν οι περισσότεροι, κάνει 25.800 χρόνια περίπου. Αν διαιρέσει αυτό με το 12, οι ζωδιακοί αστερισμοί, υποχρεωτικά 12 και όχι 13, που έλεγε η Μύτων η Αγγλίδα, και ο Φιούχος είναι ζωδιακός, αλλά 12 πρέπει να είναι οι αστερισμοί, μας δίνουν 2.100 χρόνια. Κάθε λοιπόν 2.100 χρόνια περίπου, γιατί όλοι οι ζωδιακοί αστερισμοί δεν είναι ίδιοι σε μέγεθος, ο ήλιος διασχίζει ένα τέτοιο αστερισμό. Και είναι αυτό που λέμε μπαίνουμε στην εποχή του τάδε. Του υδροχόου. Μπράβο! Ο λαός το λέει έτσι πιο έτσι, απλά. Έτσι πολύ απλά λέμε λοιπόν ότι μπαίνουμε στην εποχή του υδροχόου και θα πούμε γιατί. Γιατί πριν από τον υδροχό είχαμε άλλες αστρικές εποχές 2.100 χρόνια. Πρώτη από 6.000 έως 4.000 για να πούμε ότι κάποια ίχνη η εποχή των διδήμων έψαξα δεν βρήκα τίποτα. Ναι. Από την εποχή του Ταύρου όμως 4.000 π.Χ. έως 2.000 π.Χ. βρήκα πάρα πολλά. Και ακολούθησε πρέπει να είναι και μια συγκλονιστική περίοδο για την ανθρωπότητα. Ναι. Ακολούθησε η εποχή του κρυού,
η εποχή των νυχθείων και οδεύουμε, άλλοι λένε ότι το 1950 μπήκαμε, ουσιαστικά όμως το 2600 θα μπούμε βαθιά στην αστρική εποχή του υδροχώου, New Age. Πάμε λοιπόν πίσω, άρχισα από το 4000 π.Χ. Αστρική εποχή του Ταύρου, όπως λες και εσύ. Ναι, Γιώργο. Εκεί πέρα ο μινωικός πολιτισμός με τους Ταύρους, με τα κέρατα που είχε, παντού το βλέπες αυτό το σύμβολο. Ναι. Επηρεασμένα τα μάλα. Ναι. Σκέφτηκα λοιπόν για να έρθω στην αρχική ερώτηση του Τάκη του Φιλντίση. Αν ο Ταύρος έχει απεικονιστεί σε αγάλματα, αν ο Κριός σε αγάλματα, αν οι Ιχθύες σε αγάλματα. Είσαι ζωγραφική. Ναι, σε τέχνη. Να κάνω μια εργασία πάνω σε αυτά. Mm. Και η πρώτη εργασία λοιπόν από εκεί που ξεκίνησε, ας πούμε, η περίληψη αυτού του βιβλίου ήταν Μοσχοφόρος, Κρυοφόρος και Ιχθύς. Ο Μοσχοφόρος στην Ακρόπολη των Αθηνών. Και όχι μόνο. Ο Κρυοφόρος. Ένας από τους πάμπολους κρυοφόρους που υπάρχουν και Ιχθύς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Έγινε η εργασία και με πρόπλασμα αυτή την εργασία, 2008 έγινε το συνέδριο, 2007 ήταν η ιδέα. Είδες καμιά φορά έρχεται ένας τύπος, σου λέει μια ιδέα, στην πετάει και φεύγει. Ναι, και το δουλεύω 12 χρόνια γιατί το 20 το τελείωσα. Το έδωσα στον εκδότη, δεν εκδόθηκε όμως το 20, εκδόθηκε το 21 λόγω κορονοϊού. Ευτυχώς! Και γιατί λέω ευτυχώς? Γιατί ήμουν απομονωμένος στο εξοχικό μας στην παραλία Αυλίδας. Και διορθώνες. Και, ναι. Και διόρθωνα το κείμενο και ξαναδιόρθωνα και ξανά το κείμενο. Και η βάσανα του συγγραφέα. Υπογράφω λοιπόν, επειδή το διάβασα 5 φορές, 800 σελίδες αλληλεία, 5 φορές, δεν έχει ούτε ένα, μα ούτε ένα λάθος. Όποιος βρει ένα λάθος στην ύλη, στο κείμενο, θα πάρει δωρεάν το βιβλίο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, το βιβλίο δικό σου, για να βλέπεις και τα περιεχόμενα να μας τα πεις. Θέλω να μου πεις το εξής. Ο κόσμος του 4000, του 2000, και όπως αλλάζουν οι εποχές, όπως έχουμε πει, αντιλαμβάνεται κάτι και απεικονίζει τον Ταύρο, απεικονίζει τους Ιχθύες, τους έχει πιο πολύ, ή πώς το εισπράττει, ναι, ο κόσμος? Ναι, αυτό. Και θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή το πιο έξυπνο κομμάτι ήταν το ιερατείο. Ναι, προφανώς. Εγώ πάντα με έχεις ακούσει πάντα να λέω ότι οι ιερείς παύλα αστρονόμοι. Ναι. Αν ο αστρονόμος, αν ο ιερέας δεν ήταν αστρονόμος, δεν ήξερε τους ρυθμούς του χρόνου. Μπράβο, και να διευθύνει, δεν μπορούσε να κάνει τελετουργικό ημερολόγιο. Έχουμε ασχοληθεί με αυτά στην Οδύσσια των ημερολογίων. Δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει τον κόσμο γύρω του. Και επειδή ήταν αξιοκρατική. Να διευθύνει ένα χωριό, μια πολιτεία. Μπράβο. Θα έχανε το αξίωμά του, έλεγαν, ναι, ναι, και έπρεπε να τα ξέρει. Ήταν λοιπόν το πιο μορφωμένο τμήμα του λαού το ιερατείο, γιατί αξιοκρατικά διάλεγε και τους άλλους ιερείς γύρω από τον αρχιερέα. Άρα λοιπόν, επειδή αυτός ήξερε τους ρυθμούς του χρόνου, ήξερε την αστρική εποχή του Ταύρου, έδινε παραγγελίες για Ταύρους, για Μοσχοφόρους, και μετά να τοποθετηθούν και σε συγκεκριμένες γωνιές ή σημεία, ναι, ενός ανακτόρου, ναι, 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 ενός παλατιού, τόσο και ώστε... Αν νομίζετε ότι ήταν δύσκολο, θα σας πω ότι την εποχή των παπών και των καρδιναλίων, τι έχουμε? Έχουμε συνεχώς θέματα από το χριστιανισμό, γιατί οι πάπες, οι καρδινάλοι, οι αστρονόμοι της εποχής ήξεραν τους ρυθμούς του χρόνου, γιατί το Βατικανό έχει σκουόλα Βατικάνα που είναι αστρονομική σχολή, έδινε εντολή για θέματα χριστιανικά. Οι παμπάλεοι έδιναν για θέματα της αστρικής εποχής του Ταύρου, του Κριού, των Ιχθύων, και οδεύουμε προς την αστρική εποχή του υδροχώου. Άρα ναι, ναι, ήξεραν. Όμως αυτό ακούγεται απλό ή μάλλον απλοϊκό, αλλά για να κάνεις τέτοιες καταγραφές, να έχεις τέτοια records, ας πούμε, που λένε στα paper τα ξένα, σημαίνει ότι προμελετάς πολλά χρόνια πριν που βγαίνει το χειμερινό ή ολιοστάσιο οι πρώτες ακτίνες. Δεν είναι άντε το τοποθέτησε εδώ. Πολύ σωστά κάτσε. Το είπες και ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Και να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Το θέμα είναι το εξής. Αυτά δεν γίνονταν από τη μια μέρα. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Δούλευε ένας με την ομάδα του, έλεγε τη γνώση στους επόμενους, δούλευε ο άλλος, ο επόμενος με την ομάδα του, και συνεχώς η γνώση, που λέω εγώ, βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι οι πυραμίδες, το λέω και μέσα, ήταν μεγάλα αστρονομικά όργανα, μεσημβρινά, φτιαγμένα έτσι από τον ιερέα αστρονόμο που έλεγε στο κατατεκμήριο
Όχι και τόσο μορφωμένο βασιλιά, γιατί ήταν κληρονομικό. Είσαι έναν αρχιτέκτονα, για να μην πάει το μυστικό πιο κάτω. Όχι, του έλεγε του βασιλιά, θα σου κάνω εγώ ένα ωραίο ταφικό μνημείο. Έλεγε άλλο ναι, και έκανε ένα μεγάλο. Με το αρχιτέκτονα, βέβαια, και με του μηχανικού, ένα πολύ ωραίο μεσημβρινό τηλεσκόπιο. Η δίωδο τη πυραμίδα χτύπαγε τότε τον Ντουμπάν. Είναι το πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού του Δράκοντα. Τώρα είναι το πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού τη Μικρή Άκτου. Είναι ο πολικό μα αστέρα και έτσι μπορούσαν να έχουν προσανατολισμό. Λέμε αυτό γυρνάει 25.800 χρόνια. Τότε ήταν εκεί, μετά 14.000 χρόνια θα φύγει από τον πιο λαμπρό αστέρα της Μικρής Άρκτου και θα πάει στον πιο λαμπρό αστέρα της Λύρας. Μάλιστα. Εκεί θα πάει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στη μυθολογία έχω πάντα την παιδική απορία. Ναι. Είδαν τον ουρανό και σκέφτηκα τους μύθους, είδαν δηλαδή στους αστερισμούς εικόνες μυθικών ηρώων ή υπήρξε ο μύθος και μετά τον τοποθέτησαν στον ουρανό. Θα σου πω εγώ τι σκέφτομαι. Έψαξα πολύ μα πάρα πολύ, γιατί και εμένα ήταν αυτή. Μέχρι που ανάγονται οι ονομασίες των αστερισμών. Ναι. Έψαξα. Δεν βρήκα πολύ υπαρχώς. Και πιο κάτω έψαξα όσο μπορούσα. Πήγα λοιπόν στο Ινοπίδη το Ιχείο, πέμπτος πρόξεν, στον Εύδοξο. Αυτούς βρήκα ότι έγραψαν. Ο Εύδοξος, ο Κνίδιος. Όχι, δεν γράφαν για πολλούς, δεν γράψαν για πολλούς αστερισμούς όμως. Όχι για όλους τους αστερισμούς. Για κάποιους. Γράψανε όμως τους πρώτους αστερισμούς. Έρχεται μετά ο Άρατος ο Σολεύς και τραγουδάει τους μύθους που είχε φτιάξει ο Εύδοξος ο Κνίδιος. Μόλις το τραγούδισε, διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. 270 π.Χ. Στην αυλή του Αντίγονου Γονατάτου. Προφανώς με το τραγούδι ήταν πιο εύκολο να πολύ φτάσει πιο κάτω. Εύκολο. Γιατί τώρα. Γι' αυτό γράφεις και ποίηση εσύ, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστρονομική. Αστρονομική. Αστροποίηση. Ναι. Αστροποίηση. Α, ναι, να το, ωραία. Αστροποίηση. Λοιπόν, τι έγινε. Για να μάθουν, εγώ θεωρώ, οι μαθητές, γιατί ήταν το μάθημά τους, τον έναστρο ουρανό, πάρα πολύ χρήσιμο για τα ταξίδια, για τους πολεμιστές, τη για σπορά, τους ναυτικούς, για τη σπορά, το θερισμό. Τα οι γυναίκες πάντα, να γεννήσουν. Ναι, τα πάντα. Αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό ήταν το μεγάλο ρολόι, ο ήλιος και όλα. Πώς θα μαζέψω τη σοδειά, έτσι, και χάνεις μια εβδομάδα τελείως. Βέβαια, τα έλεγε ο ιερέας τώρα και πηγαίνανε όλοι. Τώρα ήταν ο μορφωμένος που το είπε, ήταν ο αστρονόμος. Γιατί δεν είναι όπως τώρα που κρατούσαν και λίγο παραπάνω και αυτά οι καρποί. Δεν έχει λιπάσματα και και άμα δεν μάζευε σε μια, δύο, τρεις μέρες, τελείωσες. Και έτσι λοιπόν βάλαν τους μύθους επάνω. Υπήρχε ο μύθος της Ανδρομέδας, ας πούμε, σου λέει να τον βάλουμε και στον ουρανό, να διαιωνιστεί ο μύθος, να δείχνουμε τον ευγενικό ήρωα Περσέα. Μεγάλη μορφή, ευγενική. Και να το μαθαίνουν και οι μαθητές. Μάθαναν, ξέρετε. Και το βράδυ, πως θα είμαστε ξάπλα και θα κοιτάμε τον ουρανό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προνόμιο εκείνη τη στιγμή. Προνόμιο. Όμως, ξέρετε, αγαπητές τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, όταν ξέρεις καλά την ελληνική μυθολογία και στρέψεις το βλέμμα στον ουρανό, είναι πάρα πολύ εύκολη η ουρανογραφία. Εδώ είναι ο Βοώτης με τον Αρκτούρο, που είναι ο βοσκός που φυλάει τα βόδια ή τα 7 αστέρια της Μεγάλης Άρκτου. Εδώ είναι η Μεγάλη Άρκτος που είναι η Καλιστό. Εκεί πέρα είναι ο Αρκάς που είναι ο γιος της. Πιο εδώ είναι ο ήρωας Περσέας. Δίπλα του είναι η Ανδρομέδα, η γυναίκα του. Εκείνο ο πεθερός του Οκυφαίας, εκείνη η πεθερά του. Και ούτω καθεξής. Πάει. Ένα ρολόι. Δηλαδή βλέπαν τον ουρανό όπως εμείς βλέπουμε την τηλεόραση σήμερα. Ξαπλώνανε. Ευτυχώς που βλέπαν τον ουρανό. Ευτυχώς, και δεν βλέπανε τηλεόραση. Ευτυχώς, να αποβλακωθούν. Αλλά το μεγάλο προνόμιο ήταν ότι ξάπλωναν κάτω με ένα προσκεφάλι, μια πετρούλα και κοιτάγαν τον ουρανό. Και αρχίζαν και λένε πώς σου φαίνεται σένα αυτό. Πώς... Δηλαδή ήταν ας το πούμε η βραδινή τους απασχόληση, παύλα ενασχόληση. Έτσι. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ. Για σκέψου τώρα, σε μια περίοδο που να είναι καλή, δηλαδή να έχουμε ένα στροκαλό ουρανό, να μην χειμώνας και να μην έχει ούτε καυσαέρια, ούτε θορύβους, ούτε αυτά, και να βλέπεις τον ένα στροκαλό να μαγεία. Μαγεία. Λέμε μαγεία και μερικές φορές έχουμε παρεξηγηθεί. Μαγεία με την έννοια της ομορφιάς, όχι μαγεία να κάνουν μάγια. Του μεγάλου. Ποιο είναι αγαπημένος ο αστρόμηθος? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Περσέας. Περσέας. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί, αυτόν τον ήρωα τον θεωρώ πάρα πολύ ευγενικό. Προσπάθησε ας πούμε να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν σωστό. Δηλαδή τον έριξε ο παππούς του στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, τη Δανάη. Βγήκαν κάπου στη Σέριφο, τον έπιασε εκεί ο ψαράς, ο
ο δείκτης και τον πήγε στον πολυδέκτη. Ο πολυδέκτης για να τον ξεφορτωθεί, που λέω εγώ, τον έστειλε στη χώρα των Γοργόνων. Αυτός εκεί είδε, αντί να γυρίσει πίσω, βλέπει μια αλυσοδεμένη κοπέλα. Λέει, θα τη σώσω, ας πούμε. Και όλο αυτό με το κεφάλι της Μέντουσας που πέτρωνε στην Αιθιοπία. Αυτό που είπε σε Αιθιοπία δείχνει ο Περσέας ότι υπήρχε μια κίνηση των Ελλήνων για μεταναστεύσεις, για αποικίες. Ο μύθος του Περσέα με την Αιθιοπία. Γιατί η Αιθιοπία? Αργοναυτική εκστρατεία πάνω στην Κολχίδα. Γιατί? Γιατί εκεί? Οδυσσέας με τα ταξίδια του. Οδυσσέας με τα ταξίδια του γύρω και όχι μόνον. Ναι. Δηλαδή, αυτό λέμε, ότι όταν ψάξεις την αστρομυθολογία θα βρεις στοιχεία πάρα πολλά τα οποία μπορείς να επενδύσεις. Βέβαια, για να λέω και την αλήθεια, πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο αστρονόμου για να τα δέσεις αστρονόμου. Ή να έχεις φίλο αστρονόμου. Ή να έχεις φίλο αστρονόμου να το συζητάς. Και ο Περσέας στο τέλος κάνει και τις πολύ χρυσές μικίνες. Αυτό είναι ότι... Δηλαδή μας αφήνει μια τέτοια παρακαταθήκη, παρόλη την ταλαιπωρία που τράβηξε. Ναι, 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 δηλαδή... ανταλλάσσει το βασίλειο του παππού, που ήταν το Άργος, που ήταν το ονομαστό Άργος, γιατί άθελά του τον σκότωσε, και δημιουργεί τις πολύχρυσες μικίνες, και από εκεί και πέρα, από τη γενιά του προέρχονται και άλλοι ήρωες. Ο Ηρακλής είναι από τη γενιά του Περσέα. Άρα λοιπόν ο Περσέας είναι ο αρχηγέτης. Ο Μπροστάρης. Ο Μπροστάρης, ναι, ο Περσέας. Ναι, ο Περσέας αρέσει. Ναι, εμένα μου αρέσει ο Περσέας, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ωραίοι μύθοι με τον Ορίωνα. Ο Ορίων είναι ο δικός μου αγαπημένος. Ναι, ο Ορίωνας είναι πολύ πολύ ωραίος. Και βέβαια μου αρέσει και Πλειάδες και Ιάδες, γιατί αυτά εκτός από τον Όμηρο, προ Χριστου αιώνα Όμηρος τους αναφέρει. Τους αναφέρει. Κάποιους αστερισμούς. Και ο Ισίωδος με το ποίημά του Έργα και ημέρε, τα αναφέρω όλα αυτά. Από εκεί βγήκε ο Αρκτούρος, που είναι ο φύλακας της Αρκ, το Αρκτοφύλαξ. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο όταν προχωρείς την ουρά της μεγάλης Αρκ να χτυπήσει τον Αρκτούρο, αλλά δεν είναι ουρά και Άρκτος, είναι Άρκτος και Ούρος ο φύλακας της Αρκ, Αρκτοφύλαξ. Και μια που είπαμε για τον Όμηρο, 8ος π.Χ. αιώνα που ξέρανε, λέει κάπου στον Οδυσσέα η Καλυψό, το εσωρόντι και οψέ δίοντα βότι. Να... Κοίταξε τι ωραία. Δηλαδή η αρχαία ελληνική από τότε δηλαδή, μέχρι τώρα είναι η ίδια. Που του, ο τρόπος που του δίνει το πώς θα επιστρέψει, ναι, είναι μια αστροναυτιλιακή γνώση άριστη. Άριστη. Και δεν άριστη. Την εξηγεί. Ναι. Θεωρεί ότι είσαι υποχρεωμένος να την ξέρεις. Πρέπει να το ξέρεις. Μα και εμείς τα ξέρουμε. Προσέξτε τα ελληνικά του τότε. Του Ομήρου, το εσωρόντι και οψέ δίοντα βότι, εσωρόντι, όραση είναι μέσα και οψέ δίοντα βότι, το οψέ είναι το όψιμο, λέει, αυτό το φρούτο είναι όψιμο. Να βλέπεις και το βότι που αργεί να βασιλέψει, να δεις. Ναι. Δηλαδή η συνοχή της ελληνικής από τότε μέχρι σήμερα, κάποιοι γλωσσολόγοι μου λένε δεν είσαι γλωσσολόγος και μιλάς με την ελληνική, βγείτε όπως και τα πείτε τα εσείς. Έτσι. Μην τα λένε η αστροφυσική, η φυσική και η μαθηματική και έτσι. Βγείτε και εσείς γλωσσολόγοι μας. Ψάχνεις πάντα τον μύθο, τον αστρόμυθο, τον ουρανό μέσα σε όποιο κείμενο διαβάσεις? Μήπως κάποιος συγγραφέας το έχει κάπου κρυμμένο εντέχνος? Να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι. Τώρα με πιέζει. Εντέχνος είναι και εδώ πολλά πράγματα γραμμένα, με την έννοια την εξής, ότι πρέπει ο αναγνώστης να εισέλθει και αυτός στον μύθο και να δώσει τη δική του εκδοχή. Δηλαδή, μην παρασύρεται από ένα συγγραφέα που τα έχει πει έτσι. Σκέψου και λίγο διαφορετικά και πες και εσύ. Και το λέω και μέσα στο βιβλίο στο τέλος. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο, εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα έναυσμα για πάρα πολλούς να συνεχίσουν. Ψάχνω όμως σε κάθε συγγραφέα που βλέπω, λέω αυτό τι κρύβει μέσα του. Τι θέλει να πει ο ποιητής που λέει. Έτσι ακριβώς. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Γιατί μπορεί να μην μπορούσε για κάποιες συνθήκες. Υπήρχαν ιερές εξετάσεις, ναι, υπήρχαν διάφορα κογκλάβια, υπήρχαν θρησκευτικά κατεστημένα, ίσως τυραννικά καθεστώτα. Με φέρνεις από εδώ, με φέρνεις από εκεί. Ναι, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Αλήθεια. Και οι ζωγράφοι το μεσαίωνα και την αναγέννηση τα κρύβανε τα αυτά κρύβανε, σε πίνακες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό εδώ. Εμείς αρχίσαμε με τον Μάνο το Δανέζη να γράφουμε τα πρώτα μας βιβλία το 1990. Γιατί είχαμε πάει τότε στη Γαλλία στο Observatoire de Paris. Μέναμε, λέω, εντάξει, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι έχουν πλούσια βιβλιογραφία. Όταν είδα και τη Γαλλική, λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Όλοι έχουν και εμείς δεν έχουμε, γιατί εμείς δεν είχαμε.
Δεν υπήρχε βιβλίο για τα άστρα και τους μύθους που είναι ελληνικοί πάνω στον ουρανό. Όλοι λένε για την Ανδρομέδα, τον Ταύρο μας, τον Ορίον, αυτά που λέμε, το Βότι. Όλοι οι λαοί παγκόσμια και οι αστρονόμοι διεθνώς, και εμείς δεν είχαμε ένα βιβλίο. Γιατί? Λόγοι που είπες προηγουμένως, πιθανότατα άφησαν τον άξιο Κωνσταντίνο Χασάπη να μην δημοσιεύσει τις ιδέες που είχε πάνω στα άστρα και τους αστερισμούς. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που βγήκε, ακούστε, ακούστε, από τον ύπαρχο που έκανε τους αστερισμούς, τον δεύτερο π.Χ. αιώνα, ας πούμε και τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα στην Ελλάδα, είναι το δικό μας και του Μάνου. Ακολούθησαν και άλλα και μπράβο τους. Αλλά τα άστρα και οι μύθοι τους είναι η ναυαρχίδα του εκδοτικού μας οίκου. Γιατί? Γιατί είναι καλογραμμένο, γραμμένο με αγάπη και απλό, να το καταλάβει ένα παιδί 8 ετών, και βέβαια μέσα στον μύθο ο πιο μεγάλος θα καταλάβει άλλα πράγματα. Ναι, αυτή είναι η μαγεία του μύθου που τον ξεχωρίζει, αν θέλεις, και από την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυστηρή, είναι στιγνή, θέλει την απόδειξη. Θέλει. Δυστυχώς θα έλεγα εγώ. Έτσι, ναι. Ο μύθος όμως σου αφήνει περιθώρια να πας και από εδώ, να πας και από εκεί, να το δεις και έτσι, να το δεις και αλλιώς, και όλα να είναι σωστά ταυτόχρονα όμως. Ναι. Όποια οπτική, εγώ κυρίως με τα παιδιά δουλεύω πάνω σε αυτό. Τους λέω το μύθο και λέω, τι καταλάβατε. Μπράβο. Και ό,τι έχουν καταλάβει είναι σωστό. Δηλαδή το παιδί που δεν τα φιλτράρει μέσα από πρέπει, γνώσεις, αξιώματα, ξέρεις, δόγματα κλπ. Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε πάει στη γερμανική σχολή πριν 10 χρόνια περίπου. Μιλήσαμε λύκειο, γυμνάσιο και δημοτικό. Ξέρεις ποιοι ήταν οι καλύτεροι ακροατές και οι καλύτεροι με τις περιπτώσεις? Το δημοτικό, ε. Γιατί? Γιατί δεν είναι πια σε κανάλια γνώσης. Οι άλλοι μπαίνουν σε κανάλια γνώσης. Και μου είπες και προηγουμένως κάτι. Εδώ γράφω. Συνήθως, ενίοτε λέω, αναπτύσσω τον μύθο τον πιο βέβαιο. Υπάρχουν όμως και άλλες αποκλίσεις που τις αναφέρω και μετά. Κάποιος άλλος, λέω, μπορεί να ψάξει, να βρει και τον δευτερεύοντα μύθο πίσω από τον πρωτεύοντα. Και ούτω καθεξής. Στο λέω αυτό γιατί πάει για μου αγωνία έτσι, και το γράφω, το ξαναγράφω, το λέω το όπου μπορώ, ότι πρέπει η αστρονομία και η αστρομυθολογία τώρα έτσι προς τη θέτη να μπει στα σχολιά και να μπει στα δημοτικά. Μακάρι, μακάρι, δηλαδή, γιατί όλα είναι ελληνικά, μακάρι. Δεν είναι άτοπο και άσχετο με τη σημερινή καθημερινότητα να ξέρει. Μα είμαστε οι αρχηγέτες, είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε τους μύθους, και να τους ξέρει ο Άγγλος και να μην τους ξέρει ο Έλληνας, το Ελληνόπουλο. Προφανώς εσένα στο πανεπιστήμιο έρχεται ένας φοιτητής να σπουδάσει αστρονομία, που δεν έχει διδαχθεί καθόλου αστρονομία όμως, έτσι. Φυσικά. Τώρα δηλαδή, πια φυσικά. Ναι, δηλαδή τι έρχεται να κάνει. Και όχι μόνο αυτό, κόψαμε και από τους μαθηματικούς. Δηλαδή οι μαθηματικοί δεν διδάσκονται κανένα μάθημα αστρονομίας πια. Ναι. Άρα λοιπόν αυτοί που θα γίνουν αστρονόμοι, αστροφυσικοί, είναι μόνο προνόμιο των φυσικών, γιατί είναι αστροφυσικοί πια. Είναι λάθος και αυτό. Είναι λάθος, ναι. Πρέπει οι παλιοί καθηγητές μας ήταν όλοι μαθηματικοί. Ή σχεδόν όλοι, το 90%. Είναι απαραίτητο για την επιστήμη. Ο Αιγινίτης, ο Κοτσάκης, ο Κοντόπουλος, ο Πλακίδης, όλοι ήταν μαθηματικοί. Ναι, αλλά αυτό το παιδί δηλαδή έχει φάει 12 χρόνια που δεν έχει διδαχθεί τι είναι η σελήνη. Ναι. Έτσι. Ευτυχώς όμως έχουμε πολύ καλούς συλλόγους ερασιτεχνών αστρονόμων. Ναι, αυτό δεν καλύπτει. Καλύπτει. Είναι καλοί, είναι δημιουργικοί, κάνουν διαλέξεις όσο μπορούμε, και εμείς από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών κάνουμε το φυσική μαγεύη. Μαγεύη πάλι με την έννοια ότι μαγεία είναι η δημιουργία του πειράματος και η θεωρία, και σε μαγεύει όταν δεις το αποτέλεσμα. Και έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, ευτυχώς, γιατί πήγαινα προσκεκλημένος σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και έβλεπα και τα αντίστοιχα μουσεία. Δηλαδή γράφω σε πόσα μουσεία έχω πάρει και τι εικόνες έχω βρει από Ταύρο, από Κριό, από Ιχθύες, όλα τα αγάλματα του κρυοφόρου Ερμή, που είναι διάσπαρτα στα μουσεία μας από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία και ούτω καθεξής. Ναι. Παρόλα αυτά θα επιμένω και θα λέω ότι χρειάζεται το κράτος να το βάλει αυτό στα σχολιά και τα παιδιά να αρχίσουν να τα αγαπάνε από εκεί σιγά σιγά, για να σου έρχονται και λίγο έτοιμοι στο πανεπιστήμιο. Τώρα, να σου κάνω μια τολμηρή πρόταση. Να κάνεις. Να εισηγηθείς να γίνει έδρα αστρομυθολογίας στο πανεπιστήμιο. Άκου. Τώρα πάλι μου λες πράγμα. Δεν το ήξερες, αλλά θα το πω. Εγώ προσπάθησα στο τμήμα φυσικής
και είχα κάνει συζητήσεις και με τα άλλα τμήματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, να μπορέσουμε να κάνουμε έναν υπερτομέα όπου μέσα θα ήταν τα μαθηματικά, τα αρχαία, η αστρονομία με την αστρομυθολογία, αρχαιοαστρονομία, αλχημία από τους χημικούς, γεωλογία με τον Μαριολάκο, αστρογεωλογία, και θα κάναμε πρωτογενή γνώση, θα είχαμε πρωτογενή, ξέρεις τι πάει να πει, να μας παρακαλάνε να την πούμε. Δυστυχώς δεν προχώρησε στο τμήμα. Γιατί δεν προχωρούν αυτά τα πράγματα? Κοίταξε να δεις, το μαθηματικό υπήρχε ένας καθηγητής, ο Στυλιανός Νεγρεπόντης, με πυγμή, και έβαλε αυτό το μάθημα, την ιστορία των μαθηματικών, την έκανε τομέα που δημιούργησε και γύρω γύρω πυρήνα επιστημόνων. Από το φυσικό προχωράω εγώ με την αστρομυθολογία, και από την γεωλογία προχωράει ο Ηλίας ο Μαριολάκος με την γεωμυθολογία. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος που λέγεται Διάβλος. Που αυτός είναι ο φίλος μου, αυτός έχει βγάλει, είναι εκδόσεις Διάβλος, είναι ο φίλος μου φυσικός και συμφοιτητής μου, ο Μανώλης ο Δελιγιαννάκης, από τότε 50 χρόνια γνωριζόμαστε, ο οποίος πιστεύει σε μας, και όποια πρόταση του κάνουμε, ήταν τολμηρό τόλμημα να βγάλει αυτό το βιβλίο, και αλλά έξοδο. Και έξω, και έτσι, πολύ έξω. Αυτή την εποχή τώρα δεν βγαίνει αυτό. Αλλά αν κάποιος θέλει να διαβάσει εμπεριστατωμένη γνώση, σωστή, που αρχίζει από το 4.000 π.Χ. και φτάνει μέχρι το 2020 που λέω εγώ, 2020 μετά Χριστόν, θα τα βρει όλα εδώ. Είναι και για παιδιά και για μεγάλους. Ναι, είναι γραμμένο και απλά. Και για παππούδες και για... Είναι απλά. Θα μπορούν απλά να το πάρουν οι παππούδες να το πούν στα εγγονάκια τους. Νομίζω τα εγγονάκια μόνα θα το διαβάσουν. Γιατί είναι απλά, είναι γραμμένο. Έχω προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να βάλω μέσα μαθηματικά. Τα μαθηματικά που έβαλα είναι πάρα πολύ απλά. Και τι παίζω με το αστρικό έτος, με το τροπικό έτος, πώς γυρνάει, πώς είναι η λόξωση της εκλεπτικής, απλά πράγματα για να καταλάβει ο άλλος πώς γίνονται αυτές οι κινήσεις του άξονα της γης, για να καταλάβει πώς ο ήλιος διέρχεται από 12 ζωδιακούς αστερισμούς στην αέανα η πορεία του, και πάλι από εδώ μετά 25.000 χρόνια πάλι πολικός αστέρας θα είναι το αστέρι του Βορρά. Ναι, το αστέρι του Βορρά που λέμε τώρα. Στράτο μου, ο χρόνος τελείωσε από ό,τι κατάλαβα. Τόσο ωραία τα είπαμε. Τόσο γρήγορα. Με σένα άλλωστε πάντα κυλάει γρήγορα. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρω ότι το έχεις το καθηγητή λύκη, και να μην γινώσουν καθηγητής, καθηγητής θα γινώσουν. Να, ναι, σ' αρέσει στα παιδιά, σ' αρέσει να μιλάς επικοινωνιακός, θες να το εξηγείς, να το κάνεις λιανό, να το καταλάβουν. Δεν φεύγεις από τα συνέδρια, από εκεί αν δεν το καταλάβει και ο τελευταίος που το είναι. Το ίδιο και στο μάθημά μου όταν ήταν. Ναι. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ, μου έγραψε ο Αντώνης ο Μιτσάκος ένας, του είπα χρόνια πολλά, πολύχρονος, και μου λέει σας ευχαριστώ γιατί είσαστε ένας από τους καθηγητές που τον λατρεύαμε οι φοιτητές του, και λέω αυτό είναι το μεγαλύτερο το καλύτερο το ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη. Το μεγαλύτερο παράσημο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Διάβλος, το βιβλίο του Στράτου Θοδωσίου, το καινούριο του βιβλίου, γιατί έχει γράψει και πολλά, και θα βρείτε και τα υπόλοιπά του, αστρομυθολογία για να αρχίσεις να βλέπεις τον ουρανό σαν ένα σύριαλ που παίζει μύθους.